άνοιξε η πόρτα και βγήκα, η ενέργεια που μου έδωσε όλος αυτός ο κόσμος, τα φώτα και γενικά η σκηνή, όλη αυτή η άβρα με έκανε να μπορέσω να τραγουδήσω και να βγάλω αυτό που είχα. Έχει star quality. Το star quality είναι κάτι που δεν μπορεί να το κρίνεις. Εγώ δεν νιώθω ούτε ταλεντάρα, ούτε ότι έχω, ότι είμαι star. Αν έβλεπα ένα Greek Idol, πώς θα ήθελα να είναι, να είναι πιτσιρίκι να βγει, είναι έτσι. Νιώθω ευθύνη. Ευθύνη να μπορέσω να κρατήσω αυτή την εντύπωση, κάθε εβδομάδα να γίνομαι καλύτερη και είμαι αναγκασμένη πλέον να δουλεύω ακόμα πιο πολύ από ό,τι είχα συνηθίσει. Τώρα αρχίζω και συνειδητοποιώ ότι το Greek Idol για μένα είναι μια ευκαιρία ζωής, μια ευκαιρία πάνω στη μουσική, μια ευκαιρία πάνω σε αυτό που θέλω να ακολουθήσω στη ζωή μου. Αρχίζω να πεισμώνω, αρχίζω να δουλεύω πιο πολύ, έτσι ώστε να μπορέσω να κρατηθώ όσο μπορώ. Στο τρίτο live θα πω το φύλαμα ακόμα, του Μουζουράκη. Ωστόσο, επειδή είναι ιταλικό αυτό το τραγούδι, μισό θα το πω στα ιταλικά, μισό θα το πω στα ελληνικά. Λίγο να πούμε τα ιταλικά. Ναι, ναι, την προφορά και αυτά να αυτό. L'invenzione. 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 Αυτό είναι ένα άγχος το οποίο θέλω να το ξεπεράσω μέχρι να φτάσει η μέρα του live. Με την εμφάνισή μου απόψε, ελπίζω να ικανοποιήσω και τον κύριο Καπετανίδη που ήθελε να μ' ακούσει και σε ένα ελληνικό τραγούδι. Spread.